αρχή τα ακούσαμε. Μετά είδαμε και εικόνα και τώρα όλοι περιμένουμε τον ελληνικό τελικό. Η Ντόρα με τον Δημήτρη να είναι δίπλα της συνεχώς ετοιμάζεται για την εμφάνισή της στον τελικό. Ο σύντροφός της συνεχώς της δίνει δύναμη. Άλλωστε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το βίντεο κλιπ, όταν τα βλέμματά τους διασταυρώνονταν, χαμογελούσαν και οι δύο συνεχώς. Η Κάρλα, όπως την αποκαλούν πια οι φίλοι της, θέλει αυτή τη φορά να κερδίσει κάτι που δεν έγινε στην παιδική Eurovision. Όταν είναι ένας νέος άνθρωπος και βράζει το αίμα σου, δηλαδή την παραδέχομαι, έτσι, γιατί θα το κυνηγήσει μέχρι εκεί που μπορεί, ας πούμε. Με ήθος πάντοτε. Αλλά εμένα δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά. Αν δεν είχε φωνή, δεν θα μου λέγαν τίποτα. Είναι τρεις ωραίες και θέλουν να πάνε στο Μπακούν. Η Καστιόπα, ένα νέο γυναικείο συγκρότημα που αποτελείται από τις Έλνα, Μαρία και Νάγια, ονειρεύονται το Αζερμπαϊτζάν. Τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ δίθηκαν σαν άλλες Spice Girl και άρχισαν τα σουλάτσα στο χώρο που θα γίνει ο ελληνικός τελικός. Η Μαρία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ένα από τα κορίτσια του Θέμου, καθώς έχει χορέψει πολλές φορές στην εκπομπή του. Η Ελευθερία Ελευθερίου είναι η πιο έμπειρη από τις φετινές συμμετοχές, καθώς έχει περάσει από το X Factor 2. Είναι εκείνη που άνοιξε τον χώρο των γυρισμάτων για τα βίντεο κλιπ. Ήδη οι συνεργάτες της έχουν στήσει τον τρόπο που θα εμφανιστεί η τραγουδίστρια στον ελληνικό τελικό και θα είναι, όπως λένε πολλοί, εντυπωσιακός. Μπορεί από πολλούς να χαρακτηρίζονται το outsider του ελληνικού τελικού. Ωστόσο, η Velvet Fire ίσως είναι εκείνοι που θα κάνουν την έκπληξη, καθώς μπορεί να είναι χαμηλού προφίλ, ωστόσο ποντάρουν πολύ στο τραγούδι τους.